Και από τη δικιά μου τη μεριά, αυτό το οποίο θέλουμε να αποτυπωθεί και στις κάλπες είναι η ευρύτατη εμπιστοσύνη, η εμπιστοσύνη ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων προς το ΚΚΕ για τη συνέπεια λόγων και έργων του, όπου κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες και της πανδημίας δεν δίπλωσε τη σημαία όπως κάνανε άλλα κόμματα την περίοδο αυτή, αλλά συνέχισε αταλάντευτα στον δρόμο του αγώνα και της λαϊκής πρωτοβουλίας. Γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη ψήφος που δεν πάει χαμένη, δεν αλλάζει χρώματα, ούτε και μετερίζει. Είναι η μόνη ψήφος που μπορεί να ακυρώσει τα αντιλαϊκά σενάρια της επόμενης μέρας και η μόνη ψήφος η οποία μπορεί να ισχυροποιήσει αποφασιστικά το αντίπαλο δέος. Και αντίπαλο δέος είναι το εργατικό λαϊκό κίνημα και οι αγώνες του λαού μας για ρήξεις και ανατροπές απέναντι σε αυτή την πολιτική και την κατάσταση που καταδικάζει στη φτώχεια και στην εξαθλίωση στα αδιέξοδα τη λαϊκή οικογένεια και τη νέα γενιά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και απευθύνουμε ένα πλατύτατο κάλεσμα συμπόρευσης με όλους αυτούς που συναντηθήκαμε στους μικρούς και μεγάλους αγώνες, και αυτή την λογική της συμπόρευσης το επιβεβαιώνει και η σύνθεση του ψηφοδελτίου του ΚΚΕ, αλλά και ταυτόχρονα εδώ στην Πάτρα και στην Αχαΐα να αξιοποιήσει την ίδια του την πείρα ο λαός. Δηλαδή να αξιοποιήσει για παράδειγμα το γεγονός ότι η αλλαγή σελίδα στο εργατικό κέντρο Πάτρας, όπου η πλειοψηφία της διοίκησης πέρασε με τις συνεπείς ταξικές δυνάμεις οι οποίες στηρίζονται από το ΠΑΜΕ σε αυτή τη διαδικασία, μετατράπηκε σε ένα κάστρο των δικαιωμάτων των εργαζόμενων από ένα άντρο των εργοδοτών που το είχε μετατρέψει η προηγούμενη διοίκηση. Να αξιοποιήσουν την εμπιστοσύνη που ευρύτερα λαϊκά στρώματα δείχνουν στην αγωνιστική δημοτική αρχή της Πάτρας, η οποία είναι η δημοτική αρχή της λαϊκής εισπύρωσης που στηρίζεται από το ΚΚΕ και η οποία κάτω από δύσκολες συνθήκες της υποχρηματοδότησης έχει σταθεί βασικό εργαλείο στην αναβάθμιση της θέσης πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και αξίζει ο κόπος με όλο αυτόν τον κόσμο να συναντηθούμε και με ενιαίο κριτήριο σε όλες τις κάλπες και των βουλευτικών και των δημοτικών και των περιφερειακών αλλά και των ευρωεκλογών.